Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέψαμε εδώ στην Atlas Τηλεόραση και από το στούντιο πάμε να μεταφερθούμε στις Σέρρες, όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Λευτέρη Αβραμάκη, βουλευτή Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Αβραμάκη, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης το βράδυ σήμερα της Δευτέρας. Να είστε καλά. Καλησπέρα κύριε Τσαλικίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και το βήμα που μου δίνετε. Δική μας η χαρά, κύριε Αβραμάκη, γιατί είναι πάντοτε χαρά μας να συνομιλούμε με νέους ανθρώπους οι οποίοι πάντοτε μιλούν με επιχειρήματα και αυτό βοηθά και τη δική μας την κουβέντα. Κύριε Αβραμάκη, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την σημερινή αναφορά του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια ομερτά σε όλα για το θέμα των υποκλοπών. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα. Παρόλα αυτά, βάσει των δημοσκοπήσεων, φαίνεται πως δεν συγκινεί ιδιαίτερα την κοινή γνώμη. Τι βλέπετε εσείς για το θέμα των δημοσκοπήσεων? Στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων θα συμφωνήσω ότι το θέμα των υποκλοπών είναι ψηλά στην ατζέντα, αλλά δεν είναι το κορυφαίο θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την κοινωνία και την κοινή γνώμη. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος, τα νοικοκυριά, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ο πρωτογενής τομέας, όλοι ασχολούνται με το φάσμα της οικονομίας, βλέπουν αυτό που λέμε την τσέπη και το πορτοφόλι τους. Άρα το κομμάτι της ακρίβειας και της καθημερινότητας είναι ψηλά στην ατζέντα και το κορυφαίο θέμα όσον αφορά την εκτίμηση τη δικιά μας και πιστεύω όλων για τη δυνατότητα του κόσμου να έχει άποψη για αυτά τα θέματα. Τώρα το θέμα των υποκλοπών είναι όμως σοβαρό θέμα, κύριε Τσαλικίδη, και δεν μπορούμε να το προσπερνάμε έτσι, γιατί ακουμπά στον πυρήνα της δημοκρατίας, αφορά τους θεσμούς της λειτουργίας και της χώρας μας. Άρα δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Θεωρούμε και γι' αυτό σηκώνουμε και τους τόνους ότι η κυβέρνηση πραγματικά προχωρά σε μια ομερτά όσον αφορά το κομμάτι των υποκλοπών. Αυτή η προσπάθεια κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Σήμερα είχαμε τις νέες εξελίξεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία προσήλθε ο πρώην διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού και ανιψιός του, κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Όμως μια συνεδρίαση, η οποία μετά από ψηφορίες έγινε και κλεισμένων των καμερών, ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα της ακρόασης οι πολίτες και γενικότερα όσοι θέλουν να ενημερωθούν για αυτό το κομμάτι. Και εννοείται ότι δεν είχαμε την κλήτευση, μάλλον είχαμε την κλήτευση, είχαμε όμως την άρνηση από πλευράς των ανθρώπων που κλήθηκαν να καταθέσουν όσον αφορά το κομμάτι του Predator και μιλάμε για τον κύριο Λαβράνο, τον κύριο Μπίτζιο και τον κύριο Ντίλαν, οι οποίοι οι δύο ανταποκρίθηκαν λέγοντας ότι είναι εκτός χώρας, ένας στο Μιλάνο και άλλος στο Λονδίνο και μπορούν να καταθέσουν μόνο εγγράφως την άποψή τους για το θέμα των υποκλοπών και εκεί να παραμείνουν και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Ο δε κύριος Ντίλαν, από ό,τι ξέρω, αγνοείται, δεν ανταποκρίθηκε καν στην κλήτευση. Εμείς ως αντιπολίτευση ζητήσαμε μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπει η κοινοβουλευτική διαδικασία με ψηφοφορία τη βία εκλήτευση του συγκεκριμένου μαρτύρου, γιατί θεωρούμε καθοριστικούς για την διελεύκαση του συγκεκριμένου σκανδάλου. Αρνήθηκε η πλειοψηφία και εδώ υπήρχε μια μεθόδευση που οφείλουμε να τη θέσουμε στο τραπέζι. Είχαμε την αντικατάσταση τριών βουλευτών, οι δύο γιατί λείπουν στο εξωτερικό σε ταξίδι, ο κύριος Λιανίδης και ο κύριος Κουτσούμπας, αλλά είχαμε και την αντικατάσταση του κυρίου Τζαβάρα, ο οποίος δηλώθηκε ότι είναι άρρωστος. Ο ίδιος σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, σε ραδιόφωνο της Πάτρας είπε ότι δεν είναι άρρωστος, δεν αντικαταστάθηκε βιαίως, αλλά ζήτησε ο ίδιος σε συνεργασία με το κόμμα του. Συνεχίζει να είναι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν παραιτήθηκε και το έκανε για να διευκολύνει του κόμμα του, γιατί ξέρετε πολύ καλά τις θέσεις του και τη στάση του όλο αυτό το διάστημα. Μιλάει για διαφάνεια, μιλάει ότι το απόρριτο δεν μπορεί να σταθεί σε μια τέτοια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Άρα θεωρούσε ότι επειδή είναι οριακή πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, 19 ήταν οι ψηφορίες σήμερα, θα μπορούσε να ανατρέψει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν θέματα και στην κυβέρνηση και εννοείται όσον αφορά το κομμάτι της λειτουργίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Άρα τίθενται θέματα γιατί η κυβέρνηση στην ουσία αντικατέστασε έναν βουλευτή ο οποίος είχε εδώ και καιρό εκφράσει τις ενστάσεις του για τον τρόπο αντιμετώπισης λειτουργίας όλες αυτές τις υπόθεσεις των υποκλοπών. Άρα κρατάμε ως δεδομένο ότι εσείς θεωρείτε πως πρέπει να γίνει βία η προσαγωγή των μαρτύρων που δεν προσήλθαν σήμερα για να μπορέσουν να καταθέσουν και από εκεί και μετά... Ναι, παρακαλώ. Εμείς κύριε Τσαλικίδη, ειλικρινά σας μιλάω, θέλουμε πραγματικά τη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης, όχι τη συσκότηση που προσπαθεί εδώ και καιρό η κυβέρνηση. Γιατί σας είπα, αυτό το σκάνδαλο ξεκίνησε όταν πλέον βγήκε
στη φόρα που λέμε κοινώς και βγήκε μέσα από μια διαδικασία της Ευρώπης όταν έφτασε το θέμα να σκάσει στην Ελλάδα ή η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Είχαμε στη συνέχεια την εποπτική του κ. Κοντολέων και του κ. Δημητριάδη. Είχαμε στην πορεία τις επιτροπές ή την εξαστική θεσμών και διαφάνειας που μια σειρά βασικούς μάρτυρες δεν προσήλθαν να καταθέσουν ή κρύφτηκαν πίσω από το απόρριτο. Και σήμερα έχουμε την κορύφωση αυτής της διαδικασίας, γιατί εμείς είπαμε κάτι απλό. Αν η κυβέρνηση γύρει θέματα απορρίτου, εμείς θα πούμε ότι όσον αφορά το κομμάτι της ΕΕΠ, μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνουμε. Παρόλο που θεωρούμε ότι υπήρχε μεθόδευση, ξεκάθαρα προς την κυβέρνηση σκότησε. Αλλά στο κομμάτι του Predator, από τη στιγμή που δεν συνδέεται με την ΕΕΠ και μια κρατική υπηρεσία, δεν καταλαβαίνουμε πού είναι το απόρριτο αυτής της διαδικασίας. Μιλάμε για μια ιδιωτική εταιρεία. Μιλάμε για τους δύο κατεξοχήν εμπορικούς αντιπροσώπους της, για τον κύριο Λαβράνο και τον κύριο Μπίτσιο, και μιλάμε για τον κλειδοκτάτορα του λογισμικού, τον άνθρωπο των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, τον κύριο Ντίλαν, ο οποίος είναι πίσω από όλη την υπόθεση. Αν δεν έρθουν αυτοί να πούν αυτά που γνωρίζουν, ποιος θα πει? Ο κύριος Μητριάδης θα πει τη δικιά του άποψη, την οποία θα κρυφτεί πίσω και θα κρύψει τις ευθύνες τις κυβερνητικές ή τις δικές του. Οι άνθρωποι που μπορούσαν να μιλήσουν και να δώσουν το φως σε αυτή την υπόθεση είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, μεθοδεύτηκε η μη δυνατότητα παρουσίας τους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έτσι λοιπόν προκύπτει και το ομερτά σε όλα που καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, κύριε Βραμάκη, εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακούσαμε πρόσφατα τον κύριο Ματζουράνη σε δηλώσεις του, όταν του είπανε που είναι οι αποδείξεις, να απαντά στην ουσία πως αποδείξεις δεν υπάρχουν και να ζητά να υπάρξουν μάρτυρες οι οποίοι θα προστατευτούν, θα φορέσουν δηλαδή την κουκούλα για να μπορέσουν να μιλήσουν. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ο κύριος Ματζουράνης για ποια αποστροφή του λόγου του μιλάτε. Να είστε σίγουροι όμως, στο μέρος που και στη δυνατότητα που έχω να γνωρίζω πράγματα, αλλά και από αυτά που ισχύουν, ότι στοιχεία υπάρχουν για το σύνολο των παρακολουθήσεων που αφορά υπουργούς, μέλη της κυβερνήσεως, πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, ακόμα και συζύγους υπουργών. Άρα, επειδή είναι ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολουθήσεων και υποκλοπών, στο οποίο υπάρχει πλήρη διασύνδεση, δηλαδή οι παρακολουθήσεις και υποκλοπές γίνονται σε δύο επίπεδα. Ναι. Υπάρχει άμεση σύνδεση. Ήταν αυτό των επισυνδέσεων με την ΕΕΠ, ήταν και αυτό του Predator, στο οποίο έχουμε τα περιστατικά και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Κουκάκη και τις προσπάθειες παγίδευσης του κυρίου τηλεφώνου του κυρίου Σπίρτζη και μια σειρά άλλων στελεχών. Ωραία. Του κυρίου Καρυπίδη και της αδερφής του και εννοείται του κυρίου Κουρτάκη και μια άλλων στελεχών, μέσω των οποίων παρακολουθούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα επαρκτό θέμα και τα στοιχεία υπάρχουν στη λογική ότι και η εισαγγελία, νομίζω, ανά πάσα στιγμή που διερευνά το σκάνδαλο παράλληλα με τη Βουλή, γιατί το κομμάτι το δικαστικό είναι ένα σοβαρό θέμα. Και πρέπει η δικαιοσύνη σε αυτό το σημείο να κινηθεί ταχύτατα όσον αφορά την δυνατότητα να φέρει στοιχεία στην επιφάνεια, να ζητήσει από τους καθόλυν αρμόδιους που καταγγέλνουν αυτή την υπόθεση. Και μιλάω κατά βάση τη δημοσιογραφική έρευνα, τον κύριο Βαξεβάνη, ο οποίος προσέφυγε στην εισαγγελία του Αιρίου Πάγου, αλλά και να ζητήσει ό,τι στοιχεία έχει και από τις εφημερίδες του Βήματος, του Καθημερινής, οι οποίες αρθρογράφησαν για συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι των υποκλοπών. Μάλιστα, το Βήμα της προηγούμενης Κυριακής, κύριε Τσαλικίδη, είχε ονόματα, τουλάχιστον αρχικά, αστυνομικών, οι οποίοι μετατέθηκαν στην ΕΕΠ και ήταν και χρησιμοποιήθηκαν στο κομμάτι των συνακροάσεων όσον αφορά τις υποκλοπές. Εδώ τίθενται σοβαρά θέματα. Αν η δικαιοσύνη θέλει, μπορεί ταχύτητα να κινηθεί, να ζητήσει αυτά τα στοιχεία να έρθουν υπόψη της. Και εκεί θα δούμε. Εγώ όμως αντιστρέφω το ερώτημα, καλόπιστα. Και λέω, αν πραγματικά η κυβέρνηση αμφισβητεί την ύπαρξη του σκανδάλου, όπως προσπαθεί ή τέλος πάντων προσπαθεί να του βαθμίσει, λέγοντας ότι βρίσκεται ένα παράκεντρο εκτός κυβέρνησης πίσω από αυτήν την ιστορία, γιατί τα στελέχη της, και μιλάω για τους υπουργούς κατά βάση, δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ως οφείλουν, για έχοντας όνομα συμφέρον, να ζητήσουν την δίωξη ή του κ. Βαξεβάνη ή του οποιοδήποτε άλλου δημοσιογράφου ή ανθρώπου που ασχολείται με αυτό το κομμάτι και κάνει τις αποκαλύψεις, ώστε να προσκομίσει τα στοιχεία, αλλιώς ή δάλλως θα είναι όπως οι ίδιοι καταγγέλουν ένας κοινός συκοφάντης. Γιατί εύλογο δεν το κάνουν? Εύλογο το ερώτημα και το κρατάμε. Για να προχωρήσουμε την κουβέντα, για να πάμε τώρα και στη μάχη των δημοσκοπήσεων ενώπιση των διπλών εκλογών. Είδαμε πολλές δημοσκοπήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και μία μάλιστα η οποία αναφέρει μια διαφορά 10,2 μονάδων. Σήμερα η προοράτα δίνει 5 μονάδες. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι μύρισε πλέον εκλογές. Παρ' όλα αυτά, έχοντας σχεδόν εξαντληθεί ο χρόνος της κυβερνητικής θητείας, βλέπουμε ότι σας χωρίζει μια μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και οι 5 μονάδες, 4 χρόνια μετά τις εκλογές, επιτρέψτε με ένα προσωπικό σχόλιο να πω ότι είναι μια μεγάλη απόσταση, μια απόσταση ασφαλείας.
τι είναι αυτό το οποίο δεν βοηθά το δικό σας κυβερνητικό αφήγημα να πείσει την κοινωνία ότι έχετε μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Εντάξει, κύριε Τσαλκίδη, δεν θα αποφύγω την ερώτησή σας και θα απαντήσω στην ουσία της ερώτησης, πέρα από το κομμάτι για τις δημοσκοπήσεις και τι διαφορές παρουσιάζουν, τουλάχιστον όσον αφορά την πρόταση. Πάμε στην ουσία. Ναι, στην ουσία. Θα απαντήσω. Καταρχήν, οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα εύρος το τελευταίο διάστημα από 5 μέχρι 7, 8 μονάδες. Μόνο η συγκεκριμένη που είπατε επέδειξε τελευταία. Στο Μέγκα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι αλήθεια ότι όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών έδειχναν μια σταδιακή φθορά της κυβέρνησης και μια μικρή αλλά σταθερή άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό το κρατάω. Από εκεί και ύστερα, εμείς στα θετικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων κρατάμε την ατζέντα που λέει ότι στα βασικά θέματα υπάρχει μια φθορά της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση των θεμάτων της καθημερινότητας, της ακρίβειας, ενεργειακής κρίσης και μια σειρά άλλων θεμάτων που ακουμπάνε, όπως σας είπα, στην καθημερινότητα του πολίτη. Mm-hmm. Αυτή η φθορά δεν κεφαλαιοποιείται από το ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά. Και αυτό είναι αναζητούμενο. Εδώ θα μπω στον προβληματισμό σας. Ότι πραγματικά η κυβέρνηση φτύρεται και φτύρεται, θα έλεγα, με γεωμετρική πρόοδο. Μπορεί να μην το αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις όσο φαίνεται, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που τη στήριξε το 19 και αποστασιοποιείται από αυτήν. Κρατά αποστάσεις τουλάχιστον ή δηλώνει ότι δεν την ψηφίσει στην κάλπη. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να μετουσιώσει αυτή την αρνητική ψήφο στην κυβέρνηση, να την κάνει θετική ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να το εμπιστευτεί ξανά. Αν μου λέτε, είναι ζητούμενο για μας. Κάθε μέρα δίνουμε αυτή τη μάχη, τη δίνουμε κάθε μέρα στο κοινοβούλιο, τη δίνουμε κάθε μέρα στο δημόσιο διάλογο. Προσπαθούμε στην τριβή την καθημερινή με τον κόσμο να πείσουμε για την κυβερνητική μας πρόταση. Πρόταση έχουμε, την καταθέσαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μια ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση. Την πρόταση την εξειδικεύουμε πλέον όλα τα στελέχη, βουλευτές, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, της Σχετικής Επιτροπής, σε μια σειρά θα έλεγα ακροάσεων που κάνουν τα στελέχη μας στην περιφέρεια της χώρας αλλά και στα αστικά κέντρα, στη λογική μέσα από συνελεύσεις και μέσα από διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς του κάθε τόπου. Για να εξειδικεύσουμε αυτή την πρότασή μας και την αναλύσουμε. Άρα, υπάρχει το πλωστάσιο όσον αφορά το κυβερνητικό πρόγραμμα. Τώρα, εσείς λέτε δεν πείθει. Εμείς πιστεύουμε ότι επί καλές δημοσκοπήσεις, είπαμε, ένα εργαλείο στα πλαίσια αποτύπωσης της κοινής νόμισης. Εγώ το λέω σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, δηλαδή παραμένει μια διαφορά, έτσι. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι όταν πάμε σε πραγματικό προεκλογικό χρόνο, και νομίζω ότι διανύουμε ένα τέτοιο, δηλαδή από εδώ και ύστερα. Τώρα ότι μετά την 1η-1η 23 είμαστε σε εκλογικό έτος. Τώρα, αν ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει το κλειδί των εξελίξεων, για τους δικούς του λόγους αποφασίσει ένα εκλογικό φνηδιασμό και προχωρήσει εκλογές, όπως ακούγεται τελευταία, περί τα τέλη ή Γενάρη, ή το Μάρτιο την Άνοιξη, είναι πραγματικά στη τεχνική του ευχέρεια για να τις κάνει ή όχι, ο ίδιος κρίνει. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάμε σε πραγματικό προεκλογικό χρόνο και δούμε τα διλήμματα σε επίπεδο κοινωνίας. Δεν μπορεί η κοινωνία αυτή να μην αξιολογήσει τις δύο προτάσεις. Δεν μπορεί να μην κάνει συγκρίσεις της ζωής του πριν 4 χρόνια με αυτά που του συμβαίνουν σήμερα και σε επίπεδο δημοκρατίας και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο θεσμών, κράτους δικαίου και όλα όσα σήμερα ακουμπάνε στην καθημερινότητά του και στην ζωή του. Εκεί πιστεύουμε ότι θα δράσει καταλυτικά η πρόταση κυβερνητική του ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τον κόσμο, από το λαό. Και να είμαστε έστω και στο νήμα, εγώ δεν θα πω ότι προσδοκούμε, το πρώτο κόμμα μετά τις κάλπες, ώστε να μας δοθεί εντολή, σχηματισμού κυβέρνησης. Ναι. Μου λέτε αν είμαι μαξιμαλιστής και πραγματικά θέτω στόχους πάνω. Εμείς το πιστεύουμε. Αν δεν το πιστεύαμε, θα ήμασταν εδώ σήμερα να δώσουμε αυτή τη μάχη, να τη δίνουμε κάθε μέρα. Εκτιμούμε ότι η κοινωνία μας ακούει. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην ανταποκρίνεται στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, αλλά τουλάχιστον στις επαφές που έχουμε εμείς με την κοινωνία και τον κόσμο, σας διαβεβαιώνω, κύριε Τσαλικίδη. Γιατί βρισκόμαστε κάθε μέρα στην αγορά, στο χωράφι, στο καφενείο, μιλάμε με τον κόσμο της παραγωγής, της οικονομίας. Εκεί η φθορά, σας είπα, της κυβέρνησης είναι μεγάλη. Τώρα, ένα κομμάτι έρχεται δίπλα μας, ακουμπά την εμπιστοσύνη σε εμάς και συμπορεύεται. Ένα άλλο κρατά μια στάση αναμονής, περιμένοντας τις εξελίξεις, ζυγίζοντας τα δεδομένα και πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου, για να είμαι ειλικρινής, με ένα σημείο να αφορά στο μεσαίο χώρο και το κεντρικό χώρο. Και πολιτικά και οικονομικά μιλάω, κυρία Τσαλικίδη. Θεωρώ ότι θα τοποθετηθεί στην κάλπη τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Εκεί θα γίνει πραγματικά η αποτύπωση της όποιας εκλογικής βούλησης, γιατί εκεί θα δημιουργηθούν τα δεδομένα και εκεί σε πραγματικό προεκλογικό χρόνο θα κληθεί ο καθένας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις για την επόμενη μέρα. Κατανοητό. Για τον και την οικογένειά του. Μιας και μιλάμε για τις προκλήσεις της επόμενης μέρας, εγώ θα ήθελα να δούμε λίγο το κομμάτι της οικονομικής πολιτικής και το μεγάλο στοίχημα της κοινωνικής συνοχής. Είναι δύο έννοιες οι οποίες αλληλοσυνδέονται και επηρεάζονται.
Τι εκτιμάτε εσείς για την οικονομία? Ακούγονται πολλά παράπονα, κυρίως για το γεγονός ότι δεν έχουν στηριχθεί μικρομέσες επιχειρήσεις και κατά πόσο θα μπορέσουμε να κερδίσουμε ως χώρα το στοίχημα της κοινωνικής συνοχής. Και γιατί το λέω αυτό? Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι σε χώρες όπως είναι η Γερμανία υπάρχει μια προτροπή από το κράτος, βάλτε διπλό pullover, πάρτε και κανένα κερί γιατί θα έχουμε διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Στην δική μας περίπτωση μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν θα έχουμε παρόμοια φαινόμενα. Και μιας και αναφερθήκατε στον κόσμο, ο οποίος είναι σε στάση αναμονής, θεωρείτε πως έχουμε την ωριμότητα ως κοινωνία να διαχειριστούμε παρόμοιες καταστάσεις? Γιατί ακούμε, ξέρετε, πάρα πολλές φορές το γεγονός ότι εντός εισαγωγικών εκπαιδευτήκαμε στα προηγούμενα χρόνια της κρίσης για να αντέχουμε στα δύσκολα. Ναι, αλλά μιλάμε για μια παραταμένη κρίση. Αν συνυπολογίσετε από το 9-10 και μετά μια δεκαετή παραμονή στα μνημόνια με ό,τι συνέπειες είχε στην κοινωνική συνοχή, στην αγοραστική δύναμη, στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, και προσμετρήσετε μετά και τις διαδοχικές κρίσεις της πανδημίας, η οποία ήταν πολύ επίπεδη, γιατί αφορούσε ένα το οικονομικό κομμάτι, αφορούσε ανθρώπινες ζωές, αλλά αφορούσε και το γεγονός της καραντίνας με ό,τι συνέπειες σε ψυχολογικό ή κοινωνικό επίπεδο μπορούν να έχουν αυτές. Βάλτε τώρα το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης καυσίμων και της κρίσης ακρίβειας που ζούμε τα τελευταία 2 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το μείγμα είναι εκρηκτικό. Δηλαδή, λέει, εκπαιδευτήκαμε, λέτε, αλλά την άλλη θεωρώ ότι κινούμαστε πλέον σε οριακές καταστάσεις. Άρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Και για να έρθω σε αυτό που είπατε, η οικονομία πραγματικά θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την πρόθεση ψήφου του κόσμου, το πώς θα κινηθεί στην κάλπη. Γιατί σας είπα, καθένας βλέπει τη ζωή του σε σχέση με το πορτοφόλι του, με την προοπτική του, την ποιότητα ζωής του και το βιωτικό του επίπεδο, το δικό του και των παιδιών του. Άρα πιστεύω ότι είναι ένα κορυφαίο θέμα στην ατζέντα. Είναι αυτό που απασχολεί κατά βάση, όπως είπαμε, την κοινωνία. Και θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι, και σε αυτό το κομμάτι, μάλλον για να είμαι ειλικρινής, η κυβέρνηση πέρασε πολύ κατά τον πήχη. Δεν πέτυχε τους στόχους που ίδια θα ήθελε, ή πολύ περισσότερο, άσε με το ήθελε αυτή, δεν πέτυχε να ικανοποιήσει αυτό που ήθελε ο κόσμος, λύσεις στα προβλήματα. Με ημίμετρα δεν λύνει στα προβλήματα, κύριε Τσαλή. Δυστυχώς είμαστε εδώ και βιώνουμε εδώ και 2-1,5 χρόνο παρατεταμένα την ενεργειακή κρίση. Μια κρίση η οποία έχει σοβαρότατες ευθύνες η κυβέρνηση. Η ίδια εικάζει και ισχυρίζεται ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης και του Ρωσοκρανικού πολέμου. Εμείς λέμε ότι η ενεργειακή κρίση ενέσκυψε στην Ελλάδα πολύ πριν τον Ρωσοκρανικό πόλεμο, από τον Αύγουστο του 20 και πολύ περισσότερο μετά το 21, όταν είχαμε τις πρώτες αυξήσεις στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και στους λογαριασμούς των οικοκυριών και όχι μόνο. Δυστυχώς η κυβέρνηση επένδυσε στην ισχοκέρδεια των παραγωγών ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα ακολουθεί το λάθος πολιτική να επιδοτεί την ισχοκέρδεια. Δεν πήγε σε ένα άλλο μείγμα πολιτικής η οποία θα δίνει τη δυνατότητα και λεφτά όσον αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό να διατηθούν σε άλλους πόρους, με άλλη δυνατότητα, και πραγματικά να αντιθασευτεί αυτή ή την ενεργειακή κρίση που έχει τεράστιο αποτύπωμα αρνητικό στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη κράτηση οικονομίας, κύριε Τζαλικίδη, και μιλάω για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την εστίαση, το λιανεμπόριο, τον πρωτογενή τομέα, βιώνει μια κρίση άνευ προηγουμένου. Και λέει η κυβέρνηση ότι επιβιωτεί τα νοικοκυριά, σε ποσοστό γύρω στο 80%, αλλά είναι λεφτά στην ουσία των Ελλήνων φορολογουμένων. Είναι λεφτά των κρατήσεων τα οποία έχουν προκύψει ίσα μέχρι του οίκο και το ΕΤΜΑΕΡ, ή πολύ περισσότερο μέσα από την αύξηση των εσόδων λόγω τη κατανάλωση και λόγω των υψηλών συντελεστών. Φορολογικών συντελεστών. Άρα δεν απαντάς στο πρόβλημα έτσι. Εδώ προσπαθείς να ελέγξεις τις τιμές. Κύριε Τσαλικίδη, ζείτε στη Θεσσαλονίκη, σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, εγώ ζω στην περιφέρεια της χώρας, σε έναν υπαρχιακό νόμο. Προχθές κιόλας, πριν την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην πόλη μας, είχα επαφή με ανθρώπους της εστίασης, οι οποίοι από Σεπτέμβριο σε Οκτώβριο είδαν τους λογαριασμούς ρεύματος των μαγαζιών τους να τετραπλασιάζονται. Υπήρχε μαγαζί που έχω την απόδειξη, αν θέλετε, μπορώ να σας τη δείξω. Στο κινητό μου την έστειλε ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, που είχε 3.500 ΔΕΗ σε ένα μεγάλο μαγαζί εστίασης στις Σέρες το Σεπτέμβριο και του ήρθε ο λογαριασμός 24.000 τον Οκτώβριο. Και μου λέει: Λευτέρη, είμαι έτοιμος να παραδώσω τα κλειδιά της επιχείρησής μου και μια σειρά άλλων επιχειρήσεων. Πώς θα επιβιώσω εγώ, πού να μεταβάσω αυτό το κόστος? Δεν μπορώ να το μεταβάσω ούτε στις τιμές, γιατί εννοείται θα μειωθεί ο τζίρος μου, κατανάλωση και πελατεία μου, και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει προοπτική για μένα και τους εργαζομένους μου. Απασχολώ 60 άτομα στην επιχείρησή μου, λέει. Κουζίνα, delivery και σερβιτόρους, και μου λένε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν ανά πάσα στιγμή, αν δεν μπορούν να τα αποκριθούν, να φύγουν στον δρόμο.
Άρα το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Είναι εδώ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κοφεύει και να θέλει τυφλή. Βλέπετε τι γίνεται στις αντλίες της βενζίνης. Έχουμε την υψηλότερη τιμή βενζίνης αυτή τη στιγμή. Και μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω. Αλλά οι τιμές αποκλιμακώνονται όσον αφορά το κομμάτι της τιμής του πετρελαίου. Στην τσέπη μας δεν αποκλιμακώνονται και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ακόμη και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να ρίξουμε τις τιμές. Θα μπορούσαν να πέσουν ειδικοί φόροι κατανάλωση. Ένα πάγιο έτοιμο της αντιπολίτευσης, ειδικά εμείς ως μείζον αντιπολίτευση. Εμείς ζητήσαμε ξεκάθαρα μείωση των φορολογικών συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήσαμε τη μείωση του ΦΠΑ 6% στα τρόφιμα. Όλα αυτά είναι θέματα και παρεμβάσεις που δώσαν μια προοπτική. Ζητήσαμε την απεξάρτηση της τιμής ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας από τη τιμή του φυσικού αερίου και εννοείται τιμή πλαφών στην τιμή λιανικής και χονδρικής. Αυτά είναι κοστολογημένα μέτρα. Γιατί μας λένε ότι αν παίρναμε αυτά τα μέτρα, κινδύνευε δημοσιονομικά η χώρα. Όχι, είναι συγκεκριμένα τα μέτρα. Σας λέω μόνο σύμφωνα με τις δικές μας αναλύσεις του οικονομικού μας επιτελείου, το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 100 επιτρεπτά ευρωπαϊκά όρια ήταν περίπου της τάξης του 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως. Και η μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα 967 εκατομμύρια. Όταν η κυβέρνηση επέρεται ότι παίρνει μέτρα 4,5-5 δις στην κατεύθυνση επιδότηση εξωκέρδεια και τη ακρίβεια. Και απ' την άλλη, χωρίς κανένα ρυθμιστικό ρόλο στην αγορά, είτε των καυσίμων, είτε του λιανεμπορίου, και εννοώ για τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων στα σούπερ μάρκετ. Άρα, τι κάνει, επιτρέπει τα καρτέλ της ολιγαρχίας να καθορίζουν τις τιμές και το βηματισμό της αγοράς. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτή την πολιτική. Πρέπει να μπουν κανόνες. Κατανοητό. Κύριε Βραμάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσαλκίνη, το στήριγμα. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το βράδυ της Παρασκευής στις 10 η ώρα με δύο ακόμα εξαιρετικές συζητήσεις. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ζακέτα να πάρετε.